Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα πάμε μέχρι το Μουζάκι για να ακούσουμε τον Γιώργο Σίλα, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Έχουμε ξεκινήσει μία έρευνα γύρω από το πόσο δύσκολα προβλέπουν ότι θα είναι για εκείνους ο φετινός χειμώνας οι ξενοδόχοι. Εμείς δίνουμε τα τριήμερα, μας τα προσφέρουν τα ξενοδοχεία, κάνουμε αυτή την ανταλλακτική συνεργασία κατά κάποιο τρόπο και σας δίνουμε υπέροχα δώρα, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τη φωνή αυτών των ανθρώπων που ζουν μακριά από την Αθήνα και που το κρύο θα είναι πάρα πολύ τσουχτερό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οπότε θα εκτοξευτούν στα ύψη αυτομάτως και τα έξοδά τους. Ο Γιώργος ο Σίλας, λοιπόν, φίλος μου καλός από το Μουζάκι Παλάς και αγαπημένος συνεργάτης τόσα χρόνια που κρατάει αυτή η φιλία, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καταρχάς, Γιώργο, δεν μπορώ, θα σου το πω δημόσια. Είδες, το φύλαγα για να σου το πω δημόσια και να τα ακούσει όλη η Αθήνα. Να ζήσεις, παλικάρι μου, να ζήσεις, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε Δημήτρη μου. Εντάξει, εγώ έχω περάσει Χριστούγεννα και Χριστούγεννα στο ξενοδοχείο σου, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Παντρεύτηκες πότε, ρε Γιώργο, θύμισε μου. 31 Ιουλίου παντρεύτηκαμε. Mm-hmm. Και τον Νοέμβριο, πρώτα Θεός, θα μας έρχεται το αγοράκι μας. Α, εντάξει. Με το καλό, με ένα πόνο, με το καλό. Ευχαριστούμε. Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής, Γιώργο μου. Πάμε τώρα, γιατί πάμε στα έξοδα, γιατί όλα τα ευχάριστα έχουν και πόνο στην τσέπη. Απ' τη μία είναι το κετός, με το καλό να έρθει το παιδάκι μας, το μεευτήριο, και απ' την άλλη είναι και το ξενοδοχείο που έχεις να συντηρήσεις. Έτσι ακριβώς. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, φίλε, το χειμώνα που έρχεται? Εσύ είσαι με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, με τι είσαι? Εμείς είμαστε με ηλεκτρικό κατά βάση. Ναι. Και όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και χαμηλή θερμοκρασία, βάζουν και πετρέλαιο. Μάλιστα. Αλλά κατά βάση είναι το ρεύμα. Ρεύμα. Και, ναι. Και προσπαθούμε τώρα να κάνουμε κάτι σε ενέργειες κι εμείς, σε κάποια αυτονομία, σε κάποια εξοικονόμηση. Αλλά γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα για την έννοια πια ότι αυτές οι κινήσεις παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Και... Δηλαδή, τι προσπαθείς να κάνεις? Θες να αλλάξεις κάπως το σύστημα του ξενοδοχείου? Να αλλάξεις το σύστημα, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να κάνουμε τέτοια. Ναι, το ψάχνετε. Πράγματα, έτσι. Και ναι. Αλλά είναι μια κατάσταση που τη ψάχνουμε και τη δουλεύουμε από τον Απρίλιο-Μάιο. Έτσι. Και έχει φτάσει τώρα, ας πούμε, Οκτώβριος, αύριο πρώτα Θεός. Και είμαστε ακόμα, ας πούμε, στα διαδικαστικά. Γιατί είναι δύσκολο. Υπάρχει γραφειοκρατία, εννοείς. Διαδικασία χρονοβόρα, ναι. Κοίταξε, μου έλεγε ένας μηχανολόγος, λοιπόν, τώρα που είπες εξοικονόμηση, θέλετε να κάνετε εξοικονόμηση. Μίλαγα πριν από λίγο με ένα μηχανολόγο και μου έλεγε η όλη ιστορία πάει στην εξοικονόμηση. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, εκεί που πήγαμε το θερμοστάτη, ξέρω εγώ, στο 25, στο 23, στο 24, να τον έχουμε στο 19. Σταθερά, στο 20, έτσι. Και αντί να είναι φούρνο στο σπίτι, να είναι απλά ζεστό. Έτσι. Βέβαια, εσύ είσαι ξενοδοχείο. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Πόσο μπορείς να κάνεις εξοικονόμηση στην πλάτη του πελάτη και να έρθει ο πελάτης και να νιώθει δροσερά το χειμώνα στο ξενοδοχείο? Δεν γίνεται. Αυτό είναι ανεπίτευτο. Δηλαδή, δεν το σκεφτόμαστε καν. Μπράβο. Αυτό. Μπράβο. Χίλιες φορές να μην έρθει καθόλου. Να πω ότι ξέρετε, 2 μέρες τη βδομάδα δεν δεχόμαστε κόσμο. Αυτό πόσο το είπες, πόσο το είπες πραγματικά ή ήταν σχήμα λόγου? Όχι, πραγματικά. Το έχετε κατά νου, γιατί το άκουσα και από συναδέλφους ότι σκοπεύετε κάποιες περιόδους να μην ανοίγετε τα ξενοδοχεία. Ναι. Σε πρώτη φάση κατά νου δεν μπορούμε να το έχουμε, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχει ζήτηση και πληρότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ καλό. Και κοιτάμε πώς να το διαχειριστούμε αυτό όλο, έτσι ώστε να τα απεξέλθουμε. Γιατί δεν μιλάμε, καταρχάς, έχουμε από το αρχικάσμα, από μετά το Πάσχα και μετά, δεν μιλάμε για κερδοφορία ή να ελαχιστοποιήσουμε την κερδοφορία μας. Αλλά γιατί μιλάμε. Δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε απλά για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Αυτό. Mm-hmm. Οπότε βγαίνουν απλά ίσα ίσα τα έξοδα, εννοείς? Ούτε. Ούτε. Μπαίνετε και μέσα μερικές φορές? Ούτε, φυσικά. Εννοείτε. Α, μπαίνετε μέσα, Γιώργο, ε? Εννοείται, ρε φίλε. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Το ενεργειακό κόστος είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Μα και εσύ που είσαι με το ηλεκτρικό που μου είπες, με το ηλεκτρικό, το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλά. Φυσικά. Κοίτα, δεις, και σε σχέση με πέρυσι, αντιστοιχεία σε μήνα, να είμαι και στον κάθε μήνα. Με πέρυσι ή πρόπερσι,
σε κατανάλωση 2 με 3.000 κιλοβατόρες πιο κάτω. Φαντάσου. Και να καλούμε να πληρώσουν το τριπλάσιο. Έχεις κάνει οικονομία λοιπόν. Από την Χαμπατζητάρη. Και πληρώνεις το τριπλάσιο. Βέβαια. Μάλιστα. Και από αυτό τι παίρνεις πίσω από το κράτος, εσείς ξενοδόχοι τι παίρνετε? Από αυτό παίρνεις πίσω ένα. Στο ένα λογαριασμό τι μείον βλέπεις, τι μείον βλέπεις, τι έκπτωση βλέπεις? Υπάρχει μια έκπτωση περίπου στο 20-25%. Τόσο είναι? Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι. Τόσο είναι το επαγγελματικό, δηλαδή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα σαν τη δική σου. Στην πράξη, δηλαδή, βλέπεις ότι αντί για 1000 θα πληρώσεις 750. Ναι. Δηλαδή αλλά σου λέει μείον. Θέμα... Ναι, για πες μου. Το θέμα φυσικά είναι ότι όμως υπό κανονικές συνθήκες και βάσει τις τιμές που έχει υπολογίσει, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθεις και στην οικονομική δυνατότητα του πελάτη, έτσι. Ναι, ναι. Μέχρι σε ένα σημείο και αυτό βέβαια. Υπό κανονικές συνθήκες θα πληρώνεις 250. Ναι, το είπαμε αυτό. Αφού είπες, έχει τριπλασιαστεί, το είπες, βέβαια, ναι. Εγώ δεν το συζητώ αυτό, το καταλάβαμε, είναι κατανοητό. Έχει τριπλασιαστεί η τιμή. Γιώργο μου, σου εύχομαι καλή δύναμη, πραγματικά. Πραγματικά καλή δύναμη και από μένα σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους επαγγελματίες, βεβαίως. Σε όλους τους επαγγελματίες, τους ιδιώτες, γιατί αυτά είναι ισχύουν για όλους μας. Τα νούμερα αλλάζουν, αλλά είναι το ίδιο δύσκολο για όλους μας. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Χαίρομαι τουλάχιστον που υπάρχει κινητικότητα στο ξενοδοχείο, που σημαίνει ότι ο κόσμος εκτιμάει τον καλό επαγγελματία. Προσπαθούμε να είμαστε καλοί επαγγελματίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολέμου είναι και δύσκολο, το καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού στη σύζυγο, στην οικογένεια, στον μπαμπά, τη μαμά, σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο πολύ όμορφο έργο που κάνεις. Γιατί τολμώ να πω ότι είσαι και η φωνή των ξενοδόχων της Θεσσαλίας. Όχι, όλης της Ελλάδας. Δεν, κοίταξε, Γιώργο, με εσάς. Ναι, απλά ξεκινήστε. Εμείς στην Καρδίτσα είμαστε στο κομμάτι αυτό, είμαστε αρκετά πίσω. Δεν ναι, έχουμε, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν έχουμε αξιοπρεπή αντιπροσώπηση. Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που σας αντιπροσωπεύει τόσο δυναμικά και αξιοπρεπέστατα, θα έλεγα. Αυτά ακριβώς, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το έλεγα αν δεν το έλεγες πρώτος, εννοείται. Δεν θα περί αυτολογούσα με αυτόν τον τρόπο, αλλά επειδή το αναγνωρίζεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το είπα και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πάει προς άλλους προορισμούς πιο δημοφιλείς, αλλά εγώ θέλω να στηρίξουμε όλη την Ελλάδα, και το δικό σας κομμάτι δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο άλλων περιοχών τουριστικών θερέτρων της χώρας. Έτσι. Οπότε θέλει μια πιο ζεστή φωνή εκεί. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δουλέψει κι εμείς. Σωστά. Έτσι, αλλά υπάρχουν και αυτά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ολοκληρώσω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη στους ακροατές μας και με το καλό νέος μιας να έρθει να μας φωτίσει και να μας ευλογήσει όλους μας. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Yeah.